μιλήσουμε για τη δεύτερη εθνική κατηγορία και να πούμε την ανακοίνωση που υπάρχει από τον ΑΟ Κέρκυρα, από την ΠΑΕ ΑΟ Κέρκυρα, και αφορά στο σημερινό παιχνίδι που τελείωσε με επεισοδιακό τρόπο. Θα δούμε σε λίγο και μια σκηνή πολύ χαρακτηριστική στο φινάλε του αγώνα. Εγώ θέλω να σταθώ στο πιο σημαντικό σημείο της ανακοίνωσης, που απορεί τελικά αν αξίζει τον κόπο με τις αλλοπρόσαλες, όπως λέει, διοικητικές αποφάσεις, όπως και στο σημερινό παιχνίδι. Αν αξίζει λοιπόν να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα, ή μήπως πρέπει να πάρουμε. Να την πάρουμε στη Δέλτα Εθνική και να ευχαριστηθούν ορισμένοι. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ενώσεως Β' Γ' Εθνικής και τον πρόεδρο της Κέρκυρας, τον κύριο Σπύρο Καλογιάννη. Κύριε Καλογιάννη, καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Παρότι δεν ξέρω αν πρέπει να πω καλημέρα. Καλημέρα, ναι, σωστά το λέτε. Όλοι ξέρετε την ιστορία μου σαν άνθρωπο και της Κέρκυρας και ειδικά όλοι όσοι είσαστε στο πάνελ. Απλώς πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, αυτή που λέγεται Β' Γ' Εθνική, που πιστεύω ότι τέτοια ώρα, μια η ώρα τη νύχτα, δεν μπορούμε να πούμε πολλά. Για να μην σας κουράζω, θέλω να πω ειδικά για την Κέρκυρα το εξής. Εμείς από την πρώτη αγωνιστική, έτσι πάμε. Αν βρεθεί μια ομάδα στην κατηγορία μας που να πει ότι υπάρχει μια διαμαρτυρία ότι αδικήθηκε από διαιτησία από την Κέρκυρα. Δεν μας σέβονται. Εγώ ζητάω συγγνώμη από τον φίλαθρο κόσμο της Κέρκυρας. Και δεν πάει άλλο. Όταν ένας διαιτητής, σαν το σημερινό, δίδει 4 λεπτά καθυστέρηση και δίδει μπέναρτι στο 97 και 36, εγώ θέλω να πω ότι μπορεί κατά την άποψή του να ήταν μπέναρτι. Εγώ λέω ότι δεν ήταν μπέναρτι. Στο 97 και 36 και λέει κρατάω καθυστέρηση γιατί μπήκαν μέσα οι φίλοι των Ιαννίνων πριν γίνει η φάση για κρατάει καθυστέρηση. Από εκεί πέρα πέστε μου τι συμβαίνει. Τα τρία τελευταία παιχνίδια και στο Βόλο και στην Καλυθέα και σήμερα στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα αδικήθηκε κατάφορα στη διαιτησία. Αλλά είναι συνεχώς. Πρόεδρε, από την πρώτη αυτή είναι η φάση. Αυτή είναι η φάση εδώ. Ναι. Πέστε μας, είναι μπέναρτι. Εμείς δεν βλέπουμε μπέναρτι. Ο Λάισμαν δείχνει κόρνερ. Και αυτός είναι μπέναρτι. Μάλιστα. Εγώ ρωτάω, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το πρωτάθλημα, έτσι, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ο προθάνασμος στη Super League, δεν πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά. Ένας διαιτητής έκανε ένα γήπεδο αρένα. Και είναι και πρώτης εθνικής ο διαιτητής αυτός. Κάθε χρόνο η Κέρκυρα τιμούν την Κέρκυρα με το κύπελο ήθους. Είναι δυνατόν οι παίκτες μου κάθε Κυριακή να κλαίνε και να μου ζητάνε να τους προστατεύσω? Εμείς δεν λέμε που είμαστε άγιοι. Αλλά αυτή τη χρονιά συμβαίνει από την πρώτη αγωνιστική η Κέρκυρα να αδικείται από τη διαιτησία. Και ήταν πρόεδρο, όπως είπε και ο Παύλος Παπαδημητρίου τώρα, είναι διαιτητής πρώτης εθνικής αυτός που σφίριξε σήμερα. Και δεν μας λέει τίποτα. Από την ώρα που από το 70 και μετά ο διαιτητής αυτός προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τους βάλει μέσα στην περιοχή. Το θέμα δεν ξέρουμε τώρα τι ήθελε ο άνθρωπος. Εγώ ρωτάω ότι ο διαιτητής είναι πρώτης εθνικής. Όταν στο 94, όταν η μία ομάδα που είναι, λέγεται Γιάννενα, για μένα έχει βγει στην πρώτη εθνική και μία άλλη ομάδα παλεύει να πλησιάσει. Έτσι, και θέλει, κατά την άποψή μου, δίνει 4 λεπτά καθυστέρηση κατά την άποψη τη δική του. Αυτό το δείχνει. Και στο 97 και 30 δίνει πέναλτι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μπορεί να μου πείτε εμένα με πιο σκεπτικό. Δεν πρέπει να έχει ψυχολογία ο διαιτητής. Η ψυχολογία. Όταν βάζει έναν κόσμο ολόκληρο να σκοτώνεται. Μάλιστα. Είναι 11 άνθρωποι στο νοσοκομείο, Κερκυραίοι. Γιατί? Τι να πούμε στον κόσμο? Έρχονται στην Κέρκυρα, του σεβόμαστε. Είμαστε ένα φιλόξενο κόσμο. Δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ άλλο σε αυτό το χώρο. Δεν μπορώ. Τελείωσε. Μέχρι εδώ ήταν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ο διαιτητής αυτός είναι πολύ καλός διαιτητής, έτσι. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή μπορεί να μας πούνε γιατί μας τιμωρούν. Μπορεί όταν κάθε Κυριακή συνεχόμενα γίνονται λάθη, εάν αυτά τα πράγματα είναι επαναλαμβανόμενα, είναι τυχαία. Είναι επαναλαμβανόμενα. Στο Βόλο το έχει τηλεόραση με offside goal. Στην πρώτη αγωνιστική με την Καβάλα. Τιμωρήθηκε ο διαιτητής. Κάθε Κυριακή το ίδιο γεγονός. Μπορεί να μου πείτε γιατί, πόσο να αντέξουμε? Και αντέχουμε λόγω της ότι εγώ είναι ντροπή που το λέω, γιατί για τον εαυτό μου, γιατί σέβομαι όλους αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Σας επαναλαμβάνω, στο 94, 4 λεπτά καθυστέρηση, στο 97 και κάτι δεν είναι πέναλτι. Πέστε μου αν είναι πέναλτι. Δείτε το όσες φορές θέλετε. Εμείς από την Κερκίδα δεν βλέπουμε πέναλτι. Και όταν ο άλλος, αυτή τη στιγμή τα Γιάννα έχουν βγει. Δεν λέω υποχρεωτικά ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μην μου δώσει πέναλτι. Εάν είναι πέναλτι να είναι. Αλλά κάποια στιγμή το παιχνίδι έχει τελειώσει. Και μας λέει ότι καθυστερώ το παιχνίδι, καθυστέρησα γιατί μπήκαν φίλοι των Ιωαννίνων. Πριν δώσει το πέναλτι. Ποιον τιμώρησε? Ο κ. Βαρούχας μπορεί να μου πει αν είναι πέναλτι. Να μας πει τι έκανε ο παρατηρητής διαιτησίας, τι έχει βάλει. Εγώ κύριε Πρόεδρε, πού να ξέρω τι έχει βάλει ο παρατηρητής διαιτησίας?
Εμείς ρωτάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τιμήσει αυτό το χώρο, αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ δεν αντιλέγω. Εγώ σε όλα αυτά που λέτε, ως προς... Αυτό έχω διδάξει στην Κέρκυρα και κάθε χρόνο τιμάται αυτό το νησί με το κύπελο ή προσέρχεται ο διαιτητής και φεύγει από το νησί αυτό χωρίς να έχει ενοχληθεί ποτέ. Ας έρθει ένας να πει ότι τον έχουμε πειράξει. Και το συγκεκριμένο ακόμα. Δεν γίνεται όμως άλλο. Καταλάβατε. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν μπορεί το ποτέ, δεν έχει ποδόσφαιρο, δεν θέλουν την Κέρκυρα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι λόγοι που δεν μπορώ να τους αναφέρω. Δεν θέλουν την Κέρκυρα. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω. Πρέπει αυτή η ομάδα για μένα να πάει στην Εθνική. Εκεί είναι η θέση της. Εκεί πρέπει να πάει. Εντάξει, Πρόεδρε, είστε και φορτισμένος τώρα, ενδεχομένως και δικαιολογημένα, αλλά το να παραιτηθείτε δεν νομίζω ότι είναι και η απόλυτη λύση που θα μπορούσατε να δώσετε. Όταν 20 συνάδελφοι μου με τίμησαν και δεν πήραν τον Αλευκό, τα οποία αυτή τη στιγμή τους σέβομαι, με έχουν σεβαστεί, προσπαθώ να δώσω κάποια μηνύματα, γιατί έχουμε παιδιά όλοι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεχιστεί, αυτό το πρωτάθλημα. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το πρωτάθλημα υπάρχει και πρέπει να του δώσετε μια μεγαλύτερη βαρύτητα. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Η Super League. Υπάρχει αυτή η κατηγορία. Η ΒΓ Εθνική. Μην κοιτάτε που δεν μιλάμε. Δεν θα γινόταν τίποτα. Αν μου πείτε εδώ συμπέρασμα, θα μιλάγαμε. Δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε. Και όταν αδικούμαστε, δεν μιλάμε. Όταν γίνονται αυτά τα γεγονότα και όταν αυτή τη στιγμή μπαίνει ο κόσμος στο γήπεδο, τι να κάνουμε. Μπορείτε να μου πείτε να βρίζουν εμένα και την οικογένειά μου και κυρέοι. Για κάθεστε. Γιατί να με βρίζουν. Ότι εγώ καλύπτω τους διαιτητές. Σέβομαι όμως το θεσμό. Σέβομαι τη θέση μου. Δεν πρέπει να σέβομαι. Πρέπει να σέβομαι. Αυτός όμως ο άνθρωπος, γιατί δεν σέβεται. Γιατί μας τιμωρεί. Γιατί μας τεγιώνει. Γιατί δεν μας αφήνει να παλέψουμε. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Να πω είναι πέναλτι. Αλλά επαναλαμβάνω στον κύριο Βαρούχα. Στο 94 τέσσερι δείχνει 4 λεπτά καθυστέρηση. Στο 94 τεγιώνει. Στο 97 και 37 δίνει πέναλτι. Ποιο τιμωρεί. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Να είστε καλά, συγγνώμη, παιδιά. Να είστε καλά. Εντάξει, είναι φορτισμένος ο άνθρωπος. Προφανώς. Δεν θα είναι.